Φίλες και φίλοι του Εξλίβρης, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο μας. Σε αυτό το επεισόδιο και ζεστή ακόμα από το υπέροχο Φαντάστικο 2017 mm -hmm. θα μιλήσουμε για το τελευταίο βιβλίο που ολοκλήρωσα και το οποίο τι είναι βιβλίο φαντασίας αυτή τη φορά, τέργεζε και στην εποχή, είναι το μάλιστα του John Wine, το πρώτο του, το του στην συγγραφή και είναι το πρώτο βιβλίο της σειράς The Faithful, the Faithful συγγνώμη, the Fallen και από όσο γνωρίζω δεν έχει μεταφραστεί ακόμα ε, στα ελληνικά, επομένως ε, πιστεύω ότι όμως οι περισσότεροι που ασχολούμαστε με το φάνταζε στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα με τα αγγλικά, άλλωστε και αυτό το βιβλίο ε, είναι γραμμένο σε πολύ στρωτά, πολύ ε, απλά αγγλικά, δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο από εμά πρόβλημα να το διαβάσει. Είναι το πρώτο μιας ε, τετραλογίας ε, βιβλίων σε έναν φανταστικό κόσμο και είναι κλασική φαντασία ε, ίσως λίγο λιγότερο τρομαγία από ό,τι θα περίμενε κανείς όμως υπάρχουν περίεργα πλάσματα, διάφορες φυλές ε, βασίλεια, ε, όπως είπαμε το κλασικό ψευδομεσονικό ε, setting ε, το πω έτσι. και είναι ένα βιβλίο το οποίο δυστυχώ το διάβαζα με δόσει και αργά αργά μου πήρε ένα μήνα να το τελειώσω. Εντάξει, είναι και λίγο μεγάλο, καμιά 500-600 σελίδε, α, μάλλον 600 σελίδε, συμπλήν ανάλογα την έκδοση που έχετε. Εγώ υποφιλήθηκα τη πολύ, καλο, τις πολύ καλή τιμή που βρήκα στο, στο Playbooks, στο, Play δηλαδή, στο Google Books και το και το διάβασα ηλεκτρονικά. Οπότε δεν μπορεί να σου σε πω ακριβώ σελίδε με τη συμβατική έννοια του ε, όρου. Ε, ναι, όπω είπα, το διάβασα σχετικά μερικού ρυθμού, ε, δεν πειράζει όμω. Να πω εδώ πέρα ότι πρόκειται για, μια, ε, για ένα βιβλίο που, όπως ε, μου έχουν επισημάνει και κάποιοι φίλοι που το έχουν διαβάσει, ε, Πάρα πολύ ωραία, έχει καλές κριτικές, το βλέπετε και στο Goodreads. Ε, ε, απλώς, σε κάποιους ξενίζει ότι πηγαίνει, είναι σχετικά αργό. Και πραγματικά το πρώτο μισό του βιβλίου θέλει κανείς ότι πηγαίνει αργά και ίσως να μην είναι και τόσο ενδιαφέρον. Ε, στην περίπτωση όμως που... Έτυχε σε μία περίοδο που το διάβασα με πάρα πολλές υποχρεώσεις και έλλειψη χρόνου και έγινες διάφορες, να το πούμε έτσι. Ε, ήταν κάτι και σκέφτηκα πόσο καλό είναι αυτό, ε, γιατί, γιατί πρόκειται για μία τετραλογία και πρόκειται για το πρώτο βιβλίο και ο κόσμος που έχει στήσει ο συγγραφέας είναι και μεγάλος και έχει αρκετό ε, βάθο ε, αυτό που λέμε λόγου σε παραδόσει, σε γεγονότα του παρελθόντο που επηρεάζουν το παρόν και πολλά πρόσωπα, πολλά μέρη ε, τα οποία ήδη ο αναγνώστη αρχίζει και ίσω δύσκολα θα τα θυμόταν πήγαινε με πολύ πιο γρήγορου ρυθμού το βιβλίο. Αν σε αυτό προσθέσουμε και το γεγονός ότι ο συγγραφέας ακολουθεί την τακτική των ε, πολλών point of views, δηλαδή διηγείται το, ε, από την διαφορετικών χαρακτήρων κάθε φορά, δηλαδή κάθε κεφάλαιο στην ουσία τα βλέπει τα πράγματα και τη σκοπιά ενό διαφορετικού χαρακτήρα, αντιλαμβάνεστε ότι αν πήγαινε με γουργού ρυθμού στο βιβλίο, κάπου θα χανόταν ο αναγνώστη. Ευτυχώ εδώ πέρα αποφεύγει αυτό το κατεμένα. Ε, αποσφάλμα έως ενοχλητικό για τους βετεράνους του, φαν το διαβάζουν φαντασία είναι απλά ενοχλητικό για τους αρχάριους ε, είναι ασφαλό που μπορεί κάποιον να τον αποθήσει αυτό λοιπόν το αποφεύγει εδώ ο συγγραφέα και χτίζει σιγά σιγά και με ένα ρυθμό ε, απόλυτα κατανοητό τον, ε, τον κόσμο του έτσι ώστε ακόμα και να αφήσει κάποιες ε, μέρες όπως έτυχε εγώ να περάσουν μεταξύ δύο αναγνώσεων, ε, δεν χάνεσαι ποιος είναι ο ποιος ήρωας ε, ή σε ποιο μέρος είμαστε ή τι έχει γίνει. Είναι ο ρυθμός αυτός οποίος προσφέρεται για, ίσως και για μια πιο ε, χαλαρή αναγνώση. Αντίθετα έχω πει άλλες φορές για άλλα βιβλία τα οποία ε, προσπαθούν σε λίγο χρόνο να βάλουν πολλές λεπτομέρειες για κόσμο για πρόσωπα για 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 συνέπεια κάπου ο αναγνώστης ε, ε, να χάνεται. Να μην πριν προλάβει να καταλάβει τι γίνεται με ένα χαρακτήρα, με μια φιλή, με ένα, έναν άλλο κόσμο, ξαφνικά βρίσκεται κάπου αλλού ε, και χάνει τη σειρά των γεγονότων, χάνει ποιο είναι ποιο, και εδώ πέρα το αποφεύγει αυτό το σφάλμα. Από εκεί και πέρα, όπω είπα στο τη γλώσσα, ωραία, κλασικό το μοτίβο, έτσι, ε, ο, ο, το, το μεγάλο γεγονός που είναι στα σκαριά, πόλεμος καλού κακού, ο καλός που δεν ξέρει ότι είναι καλός, κλασικό μοτίβο θα μου πείτε ε, και θα συμφωνήσω και ίσως εδώ μπορώ να πω και ε, την αδυναμία που έχει το βιβλίο ε, το τω μεταξύ έχει και κάποιες να πω και τελειώσω με τα καλά του να το πω έτσι κάποιες πάρα πολύ ωραίες ε, ε, σκηνές ας πούμε μερικές σκηνές που ήταν επικές να το πω έτσι όπως μας αρέσει πολλές φορές το, στο φάνταζι και έχει και λίγο απ' όλα, νομίζω και αυτοί που θέλουν και κάποια δράση θα το ευχαριστηθούν και αυτοί που θέλουν και, κάποια, και, και κάποιες πλοκές και λίγο πολιτική και τέτοια νομίζω και όλοι θα μείνουν ικανοποιημένοι. Έχει δυνατότητες θα έλεγα, χτίζει έναν κόσμο, χτίζει μια ιστορία η οποία έχει δυνατότητες να εξελιχθεί. Το παράπονο μου όπως είπα είναι ότι είναι λίγο, α, όλα είναι πολύ κλασικά σε εισαγωγικά όχι ότι είναι κακό, απλώ για όσου έχουμε διαβάσει αρκετό φάνταζι, και για του πιο βετεράνου από εμά, για αυτού που έχουν διαβάσει πολλοί φάνταζι, είναι προβλέψιμο. Ακόμα και εγώ, να το πω έτσι, εντάξει, σου φταίω και εγώ, γιατί εκτό από φάνταζι διαβάζω και αρκετά αστυνομικά και πολλά άλλα, εν πάση περιπτώσει έχω διαβάσει και αρκετά αστυνομικά, και έτσι ήδη στη μέση ε, ήξερα, ε, είχα μαντέψει, να το πω έτσι, και επιβεβαιώθηκα πλήρω τουλάχιστον τα κύρια σημεία τη απλοκή ε, ε, που θα ακολουθούνταν, και έτσι. Δεν υπήρχε κάποια έκπληξη. Ίσως να ήταν όμως αυτός και ο σκόπος του συγγραφέα. Θα φάνει βέβαια στα επόμενα βιβλία. Ε, αναγκαστικά όσοι είναι και λίγο ψυχαναγκαστικοί θα πρέπει να πάνε και στα επόμενα βιβλία γιατί το κλείνει σε σημείο που ναι μεν ολοκληρώνει μια σκηνή αλλά ε, με κανέναν τρόπο δεν μπορείς να πεις ότι ολοκληρώνει την ιστορία επόμενως αν έχετε και λίγο περίεργη και σας άρεσε αναγκαστικά θα αναζητήσετε να πάτε να διαβάσετε και το επόμενο βιβλίο είπαμε μέχρι στιγμής 4 είναι τα βιβλία ε, αυτής της σειράς όλα έχουν ε, υψηλές κριτικές στο Goodreads, μπορείτε να μπείτε στο Goodreads και να διαβάσετε και τη δική μου άποψη και άλλων φίλων εδώ πέρα το για το βιβλίο. Έτσι, ε, πάντως θα το ειδικά ας πούμε, για όσους δεν διαβάζουν πάρα πολύ φάνταζι ε, και θέλουν να ξεφύγουν από τα, τα συνηθισμένα τα πιο γνωστά, πιστεύω θα το σύστηνα πάρα πολύ καλά και με την προϋπόθεση θέλω να διαβάσουν κάτι ε, που έχει μια σεβαστή έκταση και εκτείνεται σε περισσότερα βιβλία. Δεν θα το σύστηνα σε κάποιους που θέλουν να διαβάσουν ένα βιβλίο, μια ιστορία φάνταζι. Ε, κάποιους που θέλουν να τριφτούν λίγο με τις σειρές και θέλουν κάτι διαφορετικό από τους ε, κλασσικούς τους, τους πιο γνωστούς συγγραφείς, εγώ θα το σύστηνα να του ρίξουν ε, μια ματιά. Ε, όπως πάντα, ε, απόψεις είναι αυτές. Αν ε, διαφωνείτε, θα χαρώ ε, να το συζητήσουμε ή ε, αν συμφωνείτε, αναζητήστε το βιβλίο. Ε, το, μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία. Έτσι, εγώ το βρήκα σε καλή τιμή, εκεί το πήρα. Ε, Εκτό αυτού, μου γλίτωσε και το χώρο στη βιβλιοθήκη που δεν μου περισσεύει όπω έχουμε ξαναπεί. Εν πάση περιπτώσει. Ε, Όμω, και όπω πάτε για όλα όσα αναφέρω, για ανθρώπου, να, να πω ότι το βιβλίο μου το σύστησε και το αποφάσισα με θερμά και μια ε, φίλη από το Bookstagram, Bookstagram που διαβάζει πάρα πολύ φαντάζη η Nils Reviews ή δεν ξέρω όσοι την να ακολουθείτε δεν σου γιώσα αναφέρω και για όλα τα blog κλπ, και και πάντα έχω περιγραφή στην περιγραφή δίνω συνδέσμους δίνω ενδέξεις για να μπορείτε να βρείτε και άλλους ανθρώπους έτσι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο και καλό είναι όσοι αγαπάμε το βιβλίο όπως κάνουμε και τα αγαπημένα μας βιβλία και τα προωθούμε να ε, προωθούμε και να συστήνουμε και και τους υπόλοιπους φίλους που ασχολούνται με τα βιβλία. Μια κυπά για φίλους που ασχολούνται με βιβλία, να, θα μου επιτρέψετε να σας πω δύο λεπτά, μάλλον να συγχαρώ μια φίλη blogger, βιβλιο -blogger, τη Σόφη, που είναι από τον Καναδά, γιατί σήμερα μας ανακοίνωσε ότι τελείωσε το, δίγημα ε, που γράφει τελείω την ιστορία τη και τώρα φυσικά θα ξεκινήσει το, την επεξεργασία, την επιμέλεια, το editing, το ξαναγράψιμο. Έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά τη, αλλά τουλάχιστον τελείωσε ε, η πρώτη συγγραφή τη ιστορία τη και ε, πιστεύω ότι είναι από τα ωραία βιβλιοφιλικά blog. Αξίζει να τα ε, ακολουθήσετε ε, και πολύ συζητήσιμη. Ε, ε, φίλοι και ε, πιστεύω ναι, αν ρίξετε μια ματιά δεν χάνετε τίποτα. Το link είπαμε στην ε, περιγραφή. Πάμε τώρα ε, όμως να πούμε τα καθημάς γιατί έρχεται Halloween και οι φίλοι μας στο Spoiler Alert δεν μας άφησαν έτσι. Μας έχουν ήδη ετοιμάσει το γνωστό βιντεάκι τους τα, των βιβλίο σκολικόν, όπου μας προτείνουν βιβλία για το Halloween. Μην ξεχνάμε ότι ε, τα τελευταία... Ε, χρόνια. Βέβαια ε, το Halloween μας είναι αρκετά γνωστό. Ε, η Αμερικανική κουλτούρα έχει μπει εδώ και δεκαετίες πλέον στη ζωή μας. Αλλά πλέον και στην Ελλάδα σιγά σιγά κάτι τέτοια έχουμε αρχίσει να τα, να τα γιορτάζουμε. Ε, που δεν χάνουμε και εγώ. Είμαι πάντοτε υπέρ του να γιορτάζουμε. Δηλαδή, πάντοτε θέλουμε μια ευκαιρία όλοι οι άνθρωποι να φεύγουν από τη ρουτίνα τη καθημερινότητα, να έχουμε κάτι έτσι να μα να μας αλλάζει, να μα ομορφαίνει λίγο την ημέρα. Έτσι λοιπόν, βιβλία για το Χάλουκεν. Φυσικά δεν είναι η μόνη θεματολογία αυτή του Spoiler Alert. Έτσι ελπίζω ότι το παρακολουθείτε τακτικά. Ε, δείτε το βίντεο και κάντε φυσικά και τι δικέ σα προτάσει για τα. Βιβλία που θα θέλατε ή που έχετε σκοπό να διαβάσετε για το Halloween, πια θεωρείτε ταιριαστά για το ε, Halloween. Να πω, να πω την αμέρα να έχω πει, ότι ε, πολύ τρόμο το ξέρετε ότι διαβάζω, διαβάζω κάποια λίγα επιλεγμένα α, τρόμο, αλλά παρόλα αυτά ε, δεν σημαίνει ότι ε, είναι ένα είδος το οποίο δεν έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα γραφή όπω έχουμε πει και άλλες φορές. Και μια και μέσα στο χαλούν, μην ξεχνάμε βέβαια και το Instagram. Στο Instagram λοιπόν η γνωστή μας από τα προηγούμενα Book Challenge Instagrammer, uh, The Girl with the Book, Τζέο Κωνσταντίνου και Ρίσκι Ωξ Book, Den, ο Κυριάκος. Δηλαδή, οργανώνουν ένα mini uh, challenge, Halloween Book Challenge, το με tag, hashtag Bookish Greek Halloween. Θα τα βρείτε όλα αυτά βέβαια στην περιγραφή του επεισοδίου, έτσι για να μην παιδεύεστε. Και είναι, θα ξεκινήσει στις 22 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου. ένα mini λοιπόν challenge το οποίο όσοι θέλετε θα, εγώ θα συμμετέχω, τουλάχιστον ελπίζω να καταφέρω συμμετέχω σε όλες τις κατηγορίες, αλλά με πάση περιπτώσει όσοι περισσέδερες μπορώ θα συμμετέχω και ελπίζω να σας δω και σας εκεί στο Instagram πάντα οι βιβλιοφωτογραφίες είναι από τα αγαπημένα μας α, θέματα και φυσικά αν κάνετε και πάρτι για το Halloween θα χαρούμε να δούμε και τις α, δικές σας α, φωτογραφίες Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε ή ακούσατε ένα ακόμα επεισόδιο του Εξλίμπρης. Να είστε καλά, καλές αναγνώσεις και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Γεια σας.